Το τεράστιο οικολογικό έγκλημα στη Στροφιλιά συντελέστηκε λίγες ημέρες πριν την εκδίκαση. Η υπόθεση που σχετίζεται με την προστασία του δάσους στην αποκάλυψη αυτή έκανε ο Νίκος Τσούκαλης, επί χρόνια μέλος της οικολογικής κίνησης Πάτρας και σε καμία περίπτωση δεν θεωρεί πως είναι τυχαία σύμπτωση. Η φωτιά δυστυχώς εκδηλώθηκε στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου, δηλαδή στην ζώνη Α απόλυτης προστασίας. Όσοι το ακούν κατανοούν το μέγεθος της καταστροφής και θέλω να σημειώσω το εξής, ότι η τραγική ηρωνία στις 15 Απριλίου εκδικάζεται μήνυση κάποιων από αυτά τα συμφέροντα που ανέφερα προηγουμένως, απικυλώνυμα δηλαδή, κατά δύο ιστορικών στελεχών της οικολογικής κίνησης Πάτρας για την περιοχή ακριβώς την ίδια όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και η καταστροφή. Όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση αυτής, η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδίως μετά αυτή την ανυπολόγιστη καταστροφή. Το προστατευόμενο πευκοδάσος ανέκαθεν αποτελούσε στόχο. Το ερώτημα είναι τι κάνει η πολιτεία, γιατί δεν ενισχύεται η φύλαξη. Η εκδήλωση της πυρκαγιάς αυτή την περίοδο και μάλιστα λίγες ημέρες μετά από βροχοπτώσεις δεν νομίζω να αφήνει περιθώριο ή καμιά αμφιβολία, οποιαδήποτε αμφιβολία σε οποιονδήποτε, ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο. Άκουσα τον κύριο Περιφερειάρχη να λέει ότι θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Οι ευθύνες δεν είναι πρόσκαιρες, οι ευθύνες είναι διαχρονικές για τις αναγώνα που κάνουν οι οικολογικές οργανώσεις και η οικολογική κίνηση Πάτρας. Όλες τις τελευταίες δεκαετίες για την προστασία αυτού του σπάνιου οικοσυστήματος, δυστυχώς δεν έχει βρει ανταπόκριση από τις κρατικές αρχές και κυρίως την τελευταία περίοδο της μεγάλης κρίσης. Δυστυχώς κροκοδίλιανε τα δάκρυα, γιατί μόνο όταν εκδηλωθούν αυτά τα φαινόμενα και υπάρχουν οι καταστροφές, ξαφνικά δείχνουν όλοι το ενδιαφέρον τους. Αυτό το οποίο περιμένω είναι να δω το ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα. Δηλαδή στο κατά πόσο οι αρχές θα παρέμβουν και πραγματικά θα διασφαλίσουν τον χώρο αυτόν προκειμένου να αναγεννηθεί. Τα μέλη της οικολογικής κίνησης Πάτρας μαζί με τον φορέα διαχείρισης δίνουν αγώνα για την προστασία της περιοχής. Είναι μια οικολογική καταστροφή, έτσι την ονομάζουμε εμείς. Γιατί πρώτα απ' όλα γίνεται μέσα σε ένα προστατευόμενο υγροβιότοπο, το Εθνικό Πάρκο Κοτιχίου Στροφιλιάς. Δεύτερον, το πευκοδάσος στο παραθαλάσσιο που υπάρχει εκεί είναι μεγάλης αισθητικής και οικολογικής αξίας. Και το σημαντικό απ' όλα που πρέπει εδώ να αναφέρουμε είναι ότι αυτή η πυρκαγιά έρχεται μετά από συγκεκριμένες έκνομες ενέργειες που συμβαίνουν εκεί όλα αυτά τα χρόνια και μιλάμε για καταπατήσεις, μιλάμε για λαθροϊλοτόμηση, μιλάμε για λαθροθυρία. Δηλαδή είναι ένα ξέφραγο αμπέλιο στο φιλιά και δυστυχώς σαν όριμο φρούτο έρχονται και αυτές οι καταστροφές, είτε αυτές οφείλονται σε κάποια αμέλεια είτε είναι από πρόθεση, γιατί φαντάζομαστε το εγκληματολογικό της πυροσβεστικής να βγάλει σύντομα κάποια συμπεράσματα για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είναι πραγματικά κρίμα και άδικο να έχουμε στην περιοχή μας τέτοιο διαμάντι, γιατί περί διαμαντιού πρόκειται, και να μην το προστατεύουμε επαρκώς, για να μην πω καθόλου. Δυστυχώς όμως είναι μόνοι τους. Βρισκόμαστε σε έναν διαρκή αγώνα επί 30 χρόνια, όπως λένε. Έχουμε χάσει αρκετές μάχες, όχι όμως τον πόλεμο. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει προσφύγει δεκάδες φορές στην δικαιοσύνη, είτε στο Συμβούλιο Επικρατείας, είτε στην Εισαγγελία, είτε με άλλου τρόπου παρεμβάσεις, προκειμένου να αποτρέψει τα ποικιλώνυμα συμφέροντα να βάλουν χέρι στο δάσος. Οι πιέσεις, όπως είπα, είναι ανυπολόγιστες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η περιοχή αυτή είναι φιλέτο, την εποφθαλμιούν πάρα πολύ και η προσπάθεια για τη διαφύλαξή του είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όταν δεν πρόκειται για οργανώσεις ιδιωτών και μάλιστα ευαισθητοποιημένων, υπάρχουν και όρια αντοχής. Μία ακόμα υπόθεση θα εκδικαστεί στο Αίγιο στις 17 Απριλίου. Καταπατητές της περιοχής στρέφονται κατά υπαλλήλων, όπως καταγγέλει η ΚΙΠΑ. Αυτή η κατάσταση ανομίας
έχει αποθρασύνει όλους τους επίδοξους παραβάτες και τα μικροσυμφέροντα της περιοχής. Να πούμε εδώ πάλι, να το ξαναπούμε πάλι, ότι ενώ υπήρχε κάποια στιγμή μία κοία η οποία είχε εκπνεύσει, που έδινε την ελάχιστη προστασία, θα έλεγα, αυτή είχε εκπνεύσει, δεν ισχύει πλέον. Και ενώ θα έπρεπε να έχουν βγει εδώ και κάμποσους μήνες τα προεδρικά διατάγματα, όχι μόνο για τη στροφιλιά, αλλά για τις άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Εμείς μιλάμε για τη στροφιλιά γιατί είμαστε εδώ. Τα οποία θα καθόριζαν χρήσεις, θα έδιναν οικονομικούς πόρους, θα έδιναν αρμοδιότητες, αν θέλετε, πιο πολλές στο φορέα και σε άλλους, για να γίνεται πιο αποτελεσματική η φύλαξη, δεν έχουν έρθει ακόμα. Δηλαδή είναι εγκληματική για μένα κατάσταση ανοχής που υπάρχει από την πολιτεία πλέον. Γιατί εκεί εστιάζουμε. Αυτό που ζητούν οι ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά ζητήματα πολίτες είναι να λάμψει η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.